Έχουμε επιστρέψει 35 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Λίμπερο 107,4 και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, θέλω πρωτίστως να σας ευχαριστήσω πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και να σημειώσω ότι ήταν σχεδόν επιτακτική παράκληση πολλών ακροατών να σας φιλοξενήσουμε στο Λίμπερο 107,4. Καλώς ήρθατε. Τους ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνονται όλοι, είστε ο καθήλυνα αρμόδιος για να μας δώσει τα φώτα του σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πριν από αυτό όμως, ειδικά σήμερα, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσω με ένα άλλο ερώτημα. Με τη χθεσινή άτυπη συνάντηση του Πρωθυπουργού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είδαμε το ρεπορτάζ, διαβάσαμε τις ανακοινώσεις ένθεν και ένθεν, οι τουρκικές εφημερίδες μιλάνε για νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για να παραφράσω όμως τον τίτλο του βιβλίου του Σαμαράκη, κύριε καθηγητά, υπάρχει ελπίς? Επιτυχημένη ερώτηση. Εκείνο το οποίο θέλω να πω καταρχάς είναι να προτρέψω τους ακροατές σας να κρατήσουν μια σημείωση. Είχα δημοσιεύσει ένα άρθρο το οποίο το παρουσίασα ως εισήγηση σε ένα Ιόνιο συνέδριο το 1997. Το άρθρο λέγεται «Γεωπολιτική ανάλυση εμπορευματικού διάβλου Δαρδανελίων Αιγαίου». Το άρθρο γράφτηκε, ξαναλέω, το 1997 σαν εισήγηση για το συνέδριο και δημοσιεύτηκε το 1998. Εκεί εξηγούσα γιατί έβλεπα τις σταθερές γεωπολιτικές παραμέτρους οι οποίες ίσχυαν και επειδή σχετίζονται άμεσα οι γεωπολιτικές παράμετροι με τη γεωγραφία και επειδή η γεωγραφία μας συνηθίζει σε μεγέθη δυσμετάβλητα στο βάθος του χρόνου, ότι αργά ή γρήγορα το ΝΑΤΟ θα δημιουργούσε έναν ουδέτερο εμπορευματικό διάβλο, ο οποίος θα γινόταν ουσιαστικά δαπάνες της ελληνικής κυριαρχίας από τα Δαρδανέλια και κατά μήκος όλου του Αιγαίου προς νότον, ούτως ώστε να διασφαλίσει την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και τις μεταφορές οι οποίες θα γίνονται σε αυτόν τον διάβλο Δαρδανελίων Αιγαίου από πιθανές εκρήξεις μεταξύ των δύο πλευρών, των ατάκτων μαθητών δηλαδή, Ελλάδος και Τουρκίας. Φοβούμε, και εδώ παραπέμπω και σε σχετική αρθρογραφία του εξαιρετικού δημοσιογράφου του κ. Κοτάκη στην σημερινή εστία, ότι και δεν θέλω να επαληθευτώ αυτή τη φορά, κυρία Προφανίδου, ειλικρινά το λέω, δεν θέλω να επαληθευτώ, φοβούμε ότι η επίσκεψη σε αυτή προλυένει ένα έδαφος το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με τη δημιουργία ενός τέτοιου ουδετέρου διάβλου. Και βεβαίως όταν μας τίθεται θέμα κυριαρχίας σε 28 ελληνικά νησιά, τα οποία καταλαμβάνουν ακριβώς αυτό το χώρο του συγκεκριμένου διάβλου, συνδέονται δε στο θέμα της κυριαρχίας τους από το αν είναι αποστρατικοποιημένα ή όχι από την τουρκική πλευρά, φοβούμε ότι η διαδικασία αυτή αρχίζει να λαμβάνει χώρα. Κάτι που εσείς... Ξαναλέω, ναι. Θέλω να διαψευστώ. Mm-hmm. Κάτι που εσείς, λοιπόν, όπως μας λέτε, το είπατε πριν 25 χρόνια ή το γράψατε μάλλον πριν 25 χρόνια. Και το είπα και το έγραψα, ναι. Και είναι δημοσιευμένο, δεν το λέω τώρα. Mm-hmm. Σε αυτό το άρθρο λοιπόν κάνει μία και ο εκλεκτός κύριος Κοτάκης όταν σχολιάζει την επίσκεψη του Έλληνος Πρωθυπουργού
στην Κωνσταντινούπολη για την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Εκείνο λοιπόν το οποίο ερωτώ εγώ, για να είμαι απολύτως προσεκτικός, γιατί με αυτά τα θέματα πρέπει να είμαι θα προσεκτική, αναμένω την ενημέρωση του κυρίου Πρωθυπουργού προς τους πολιτικούς αρχηγούς, ούτως ώστε να διευκρινιστεί τι ακριβώς επεξεργάζονται η κυρία Σουρανή και ο κύριος Καλίν, όσο ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν συζητούσαν περισσότερο χαλαρά και δημιουργούσαν μια καλή εικόνα για την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, την οποία το ΝΑΤΟ και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να παρουσιάζουν ως σαραγές και ισχυρό, ειδικά αυτή την περίοδο με την Ουκρανική τραγωδία και τη Ρωσική εισβολή, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κενό πληροφόρησης προς στιγμήν. Έχω την αίσθηση από τα ρεπορτάζ που διαβάζω, γιατί δεν έχω άλλες πηγές, ότι αυτό το κενό θα καλυφθεί από την ενημέρωση του κυρίου Πρωθυπουργού προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκεί λοιπόν θα κρίνουμε το περιεχόμενο των εργασιών Καλίν-Σουρανή, Σουρανή-Καλίν. Γιατί, και θα το σχολιάσω. Γιατί ούτως ή άλλως η συνάντηση, όπως προείπαμε, ήταν άτυπη και μάλλον η ατζέντα της χθεσινής αυτής συνάντησης δεν ήταν και απολύτως ξεκάθαρη, αν μου επιτρέπετε όρος. Όχι, εγώ θα σας πω ότι δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρη, εκτός εάν θεωρήσουμε ως ατζέντα αυτά που δήλωσε ο κύριος Ομέρ Τσελίκ, δηλαδή ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΠΕ. Και ξέρετε ότι το ΑΚΕΠΕ είναι ένα κόμμα του οποίου ο εκπρόσωπος τύπου λέει αυτά τα οποία ενετάλλει να πει από τον πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της χώρας, και ο οποίος είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και εκεί δεν επιτρέπεται ούτε παρέκκλησης, ούτε ένα κόμμα, ούτε ένα ιώτα, ούτε μία οξία. Άρα δηλαδή για γαλάζια κύριος... πατρίδα και για αποστρατικοποίηση νησιών, αυτό μας λέτε. Δεν, αυτό σας λέω, ναι. Και βεβαίως τουρκολιβικά μνημόνια και τα λοιπά, τα οποία περιέχονται στη γαλάζια πατρίδα, και βεβαίως γεωτρήσεις στην Κύπρο, γιατί προσέξτε, θα μου πείτε, μα ελληνοτουρκικά μιλάμε, μα βεβαίως. Η Ελλάς και η Τουρκία είναι εγγυήτριες δυνάμεις καταγεγραμμένες ρητός εις το Κυπριακό Σύνταγμα. Αυτό προσπαθούμε να το ξεχάσουμε, έτσι, και προσπαθούμε να κάνουμε και τους Έλληνες να το ξεχάσουν. Έχουμε νομικές υποχρεώσεις απέναντι στην Κύπρο. Νομικές υποχρεώσεις ως εγγυήτρια δύναμης. Αυτές τις νομικές υποχρεώσεις παρερμηνεύουσα η Τουρκία τι πράττει. Εσχρουργεί επί του σώματος της Κύπρου, παραδείγματος χάρη, από την συνάντηση του Γκίμνιχ της 20 Αυγούστου του 2020, όπου είχε αποφασιστεί να επιβληθούν, μιλάμε για τη συνάντηση των γενικών υποθέσεων, δηλαδή των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που είχε προβλεφθεί να επιβληθούν κυρώσεις σε Τουρκία και Λευκορωσία. Και η Κύπρος ήταν διατεθειμένη στην πρώτη αυτή διάσκεψη κορυφής του Οκτωβρίου να υποβάλει βέτο εάν οι κυρώσεις δεν επιβάλλονται και στην τουρκική πλευρά. Η Αθήνα επέλεξε να μεταπίσει την Λευκωσία, για να το πω ευγενικά, έτσι, και να μην υποβάλει βέτο, και ανέπτυξε την καινοφανή θεωρία ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός. Με αυτή τη θεωρία τη συνόδευε με μια άλλη θεωρία, η οποία έλεγε ότι η Κύπρος είναι τρίτο κράτος. Σαφώς είναι τρίτο κράτος. Αλλά υπάρχει μια ειδική δέσμευση Ελλάδος-Κύπρου, Τουρκίας-Κύπρου και Βρετανίας-Κύπρου. Είμαστε εγκύτριες δυνάμεις. Άρα λοιπόν, αυτό που μας έφερε, κυρία Προφανίδου, μας έφερε την Τουρκία στην αμόχωστο. Έτσι. Γιατί βεβαίως η Τουρκία αντελήφθη ότι δεν είχαμε κανένα σκοπό εμείς οι ίδιοι οι θυγόμενοι να διαμαρτυρηθούμε και να απαιτήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, όπως πολύ σωστά την κάνει τώρα στην περίπτωση της Ουκρανίας, έτσι. Και γι' αυτόν τον λόγο προχώρησε και καταράκωσε το διεθνές δίκαιο ακόμη μια φορά. Έχουμε τουλάχιστον 4-5 αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που απαγορεύουν στην Τουρκία να κάνει ό,τι έκανε, που είναι εγκλήματα πολέμου, έτσι, δηλαδή εισβολή
κατοχή, εκπατρισμός, βίαιος επικισμός, βιασμοί, καταστροφή πολιτισμικών μνημείων κτλ, 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 τα οποία είναι εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εμείς λοιπόν αναπτύσσοντας αυτές τις δύο καινοφανείς θεωρίες, φτάσαμε να βάλουμε την Τουρκία να μπει στην αμόχωστο, καταρακώνοντας ακόμη δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που ουσιαστικά τι είναι. Είναι η επιτομή του διεθνούς δικαίου. Και να μπει στην αμόχωστο. Και δεν κάνουμε τίποτα. Και πίνουμε τσάγια με τον κύριο Ερντογάν. Βεβαίως, να τα πιούμε τα τσάγια. Οι καλοί γείτονες να πίνουν και τσάι. Οι κακοί γείτονες όμως, για να πάνε να πιούν ένα τσάι και να βάλουν τα δύο διπλωματικά τους στελέχη να συνεργάζονται, πρέπει να ξέρουμε τουλάχιστον με τι ατζέντα πάνε να συνεργαστούν. Γιατί οτιδήποτε έχει καταγραφτεί σε αυτή την ατζέντα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές ως ζήτημα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό ανεφέρθην στο άρθρο μου και γι' αυτό περιμένω την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον κύριο Πρωθυπουργό. Μάλιστα, νομίζω ήσασταν ξεκάθαρος. Θα μείνω όμως λίγο ακόμα στη στάση και αν θέλετε και στη θέση της Τουρκίας. Σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς έχει συνομιλία στην Άγκυρα με τον Ερντογάν με σκοπό την άσκηση πίεσης για την επίτευξη εκεχηρίας. Τέσσερις μέρες πριν υπήρξε η συνάντηση στην Ατάλεια μεταξύ Λαυρόφ Κουλέμπα με οικοδεσπότη τον Υπουργό Εξωτερικών τον Τσαβούσογλου. Και στο φόντο, αν θέλετε, όλο αυτό του διπλωματικού πυρετού, ο Ερντογάν δηλώνει ότι μπορεί να συνομιλεί και με την Ουκρανία και με τη σύμμαχό του τη Ρωσία. Εγώ θα ρωτήσω. Είναι παρακινδυνευμένο να πούμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος μοιάζει τη χρονική στιγμή να είναι κερδισμένος σε κάθε περίπτωση? Όχι, παρακινδυνευμένο δεν είναι. Απλούστατα, η Ρωσία κάνει ένα δώρο στην Τουρκία. Της δίνει το δικαίωμα να εμφανίζεται ως διεθνής διαμεσολαβητής σε ένα κρισιμότατο διεθνές πρόβλημα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε πυρηνικό ολοκαύτωμα, με μια αλυσιδωτή αντίδραση την οποία πολύ φοβούμε, δηλαδή Βοσνία, Κόσοβο, αντίδραση Σερβίας, επέμβαση Ρωσίας, μεταφορά των εκρήξεων στα Βαλκάνια και από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός. Αφενός να του επιτρέπει να εμφανίζεται λοιπόν ως ολίτης τέτοιων σημαντικών προβλημάτων, ο τοποτηρητής της ειρήνης, αυτός ο οποίος θα επισπεύσει την κατάπαυση του πυρός, αυτός ο οποίος θα οδηγήσει τα δύο μέρη σε μια διπλωματική λύση κοινώς αποδεκτή, και αφετέρου η Τουρκία τι κάνει? Κάνει το αντίστοιχο αντίδωρον εις τον κύριο Λαυρόφ, ο οποίος αφενός μεν κερδίζει χρόνο για να προχωρεί τις επιχειρήσεις επί του εδάφους η Ρωσία στην Ουκρανία, για την οποία έχω επανειλημμένως πει βεβαίως και το θυμίζω για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις, ότι η Ρωσία μετά από την υλοποίηση των πρασίνων διελεύσεων, οι οποίες όμως θα λειτουργήσουν και θα οδηγήσουν στον απεγκλωβισμό των αμάχων, το τονίζω αυτό όπως το έχω ξαναπεί, μετά λοιπόν από την υλοποίηση των πρασίνων διελεύσεων και του αποτέλεσματός τους, δεν χρειάζεται παραπάνω από δύο μέρες, συνεχίζω να λέω εις πείσμα κάποιον, έτσι, για να ολοκληρώσει την εισβολή της και τις επιχειρήσεις της. Αλλά προϋπόθεσης γι' αυτό, για να γίνει απολύτως σαφές, είναι να υλοποιηθούν οι πράσινες διελεύσεις. Αναφέρομαι σε εκπομπή που έχω κάνει με τον κύριο Θανάση Λάλα, ευγενέστατο συνάδελφό σας και εξαιρετικό συνομιλητή, με τον οποίο το ετώνησα. Από τη στιγμή, είπα, που θα υλοποιηθεί η πραγματοποίηση των πρασίνων διελεύσεων, θέλει δύο μέρες για να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις της Ρωσίας. Μάλιστα. Να το τονίσουμε και αυτό. Ναι. Άρα, εάν η Ρωσία θελήσει να ολοκληρώσει αυτό το πέταλο από το μεγάλο Ντονμπάς, την παράκτια ζώνη αζωφικής και ευξήνου, και εγγύσει την υπερδνηστερία, το Κίεβο το χρειάζεται μόνο και μόνο για την επίσημη λήξη του πολέμου.
και την αλλαγή της κυβερνήσεως. Δεν πρόκειται να το κρατήσει, ούτε να το κατακτήσει. Δεν κατακτάται στρατιωτικά ένας τέτοιος χώρος σαν την Ουκρανία. Δεν γίνεται. Εκείνο που θέλει είναι να υλοποιήσει τις απαιτήσεις της. Δηλαδή, ουδετερότητα της Ουκρανίας, μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αφαίρεση δηλαδή του σχετικού άρθρου στο Σύνταγμα όπως μπήκε το 19, και από εκεί και πέρα εκλογές και βεβαίως μια νέα κυβέρνηση η οποία θα στηρίξει αυτές τις αρχές. Πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε, κύριε καθηγητά, το κρατώ. Τώρα, 19η μέρα των συγκρούσεων στην Ουκρανία, τα ρωσικά στρατεύματα μόλις 15 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου. Μας είπατε πριν από λίγο ότι στρατιωτικά δεν κατακτάται, όμως δεν είναι αυτός ο στόχος άλλωστε. Όλο αυτό το διάστημα, παρακολουθώ τις τοποθετήσεις σας, επιτρέψτε μου να πω με θρησκευτική ευλάβεια, επαναλαμβάνεται στεναρά... Καλωσύνη σας. Νιώθω ότι κερδίζω και εγώ και όλοι μας. Επαναλαμβάνεται λοιπόν στεναρά ότι στον πόλεμο το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Τα ακούω συνέχεια από εσάς. Αν σας ρωτούσα ευθέως, cui bono, τι θα απαντούσατε? Ναι, είναι το ερώτημα που έκανα και εγώ σε άλλες εκπομπές μου, στους ακροατές και στους δημοσιογράφους συναδέλφους σας. Συμφέρει τη Ρωσία να βρίσκονται μέσα στις πόλεις τις οποίες θέλει να καταλάβει άμαχοι, ή προτιμά, όπως η ίδια δήλωσε, να αποχωρήσουν όλοι οι άμαχοι, ούτως ώστε όσοι παραμείνουν να θεωρούνται μαχητές κατά το διεθνές δίκαιο? Την συμφέρει ή όχι? Φυσικά και τη συμφέρει. Γιατί? Γιατί μετά δεν θα χρειαστεί να πηγαίνει σημειωτών και να περιμένει άλλες 15-20 μέρες να ολοκληρώσει μια πλήρη πολιορκία, να στραγγίσει το εσωτερικό των πόλεων από εφοδιασμό, ούτως ώστε να παραδοθούν οι πόλεις χωρίς να εξαναγκαστεί να βομβαρδίσει και να χτυπήσει ιστορικά μνημεία, να χτυπήσει αμάχους και ουσιαστικά να χάσει το παιχνίδι των διεθνών εντυπώσεων. Φυσικά λοιπόν, αυτό που συμφέρει τη Ρωσία είναι οι άμαχοι να φύγουν. Άρα, ποιος κρατά τους αμάχους της πόλης? Γιατί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, μετά από την πρόσκληση που της έκανε επίσημα η Μόσχα, ο ΟΑΣΕ και οι λοιποί, δεν φροντίζουν, μαζί σε συνεργασία με την κυβέρνηση του κυρίου Ζελένσκι, να απεγκλωβίσουν όλα τα γυναικόπαιδα? Δεν μιλάω για τους άντρες, οι άντρες υπόκεινται στον κανόνα της επιστράτευσης. Καμία αντίρρηση. Γιατί λοιπόν δεν φροντίζουν αυτοί οι δύο διεθνείς οργανισμοί ή και άλλοι, σε συνεργασία με την κυβέρνηση Ζελένσκι, να απεγκλωβίσουν τους αμάχους από την πόλη? Αυτό. Αυτό ήταν και το επόμενο ερώτημά μου πάντως, αν θέλετε, γιατί πριν από τη συνάντηση της Ατάλειας, ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε λόγο για πρόθεση συμβιβασμού και όχι για προδοσία του αγώνα, αλλά ακριβώς μετά τη συνάντηση η Ρωσία, αν δεν κάνω λάθος, πρότεινε 6 διαδρόμους διαφυγής των αμάχων και φάνηκε μάλλον η αδιαλαξία από την πλευρά του κυρίου Κουλέμπα, του Υπουργού Εξωτερικών. Ναι, να... γιατί μας είπανε ότι το να φύγουμε οι άμαχοι, ένα μέρος των αμάχων, γιατί οι τρεις διάδρομοι οδηγούσαν προς τη Ρωσία, και να πάνε προς τη Ρωσία, δεν είναι σωστό. Γιατί δεν είναι σωστό? Ας ερωτηθούν οι άμαχοι και να είστε βέβαιος ότι ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της Μαριουπόλεως θα επιθυμούσε να φύγει από τον κοντινότερο δρόμο για να μην υποστεί το τεράστιο ταξίδι, το οποίο μάλιστα βρίσκεται και υπό το κράτος διασταυρουμένων πυρών. Άρα κινδυνεύουν πολύ περισσότερο αυτά τα γυναικόπαιδα. Να πάνε λοιπόν από την εσωτερική πλευρά, ούτως ώστε να τελειώνουν όσοι θέλουν. Όσοι άλλοι δεν θέλουν να φύγουν από τους άλλους διαδρόμους, τους δυτικούς. Γιατί τεινάχτηκε και αυτό στον αέρα? Είναι, ξέρετε, απλή λογική, δεν είναι τόσο σύνθετο. Ίσως φαίνεται απλή... Δεν ξέρω κανένα να προτιμάει να πεθάνει από το να πάει προς τη Ρωσία, ας πούμε. Ίσως φαίνεται κανένα απλή λογική έτσι όπως μας το εξηγείτε, μάλλον όμως για κάποιους δεν είναι. Να ξαναγυρίσω στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος σήμερα το πρωί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και διαβεβαίωσε
τον πρόεδρο της Ουκρανίας ότι η Ελλάδα και θα στηρίξει την Ουκρανία με αποστολή βοήθειας αλλά και με υποδοχή των προσφύγων. Αναρωτιέμαι, όσο έτσι αθώα μπορεί να ακουστεί αυτή η ερώτηση, είναι η Ελλάδα σε θέση σήμερα να βοηθήσει ονδήποτε τη δεδομένη στιγμή? Κοιτάξτε, σαν μια χώρα ευρωπαϊκή με ευρωπαϊκό πολιτισμό, νομικό και πολιτικό, η Ελλάδα πρέπει να κάνει ό,τι είναι μέσα στις δυνατότητές της για να βοηθήσει το χυμαζόμενο ουκρανικό λαό. Αυτό είναι βέβαιο. Ό,τι είναι μέσα στις δυνατότητές της πρέπει να το κάνει. Έτσι. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο θεωρώ ότι εκφεύγει των επιθυμιών και των δυνατοτήτων του ελληνικού λαού είναι να αποστέλλονται όπλα στην Ουκρανία. Γιατί από τη στιγμή που αποστέλλεις όπλα, μετέχεις στο πρόβλημα. Και μην μου πουν ότι, όπως είπαν, ότι αυτά τα όπλα τα στείλαμε, θα αναμένουμε και εμείς τα ίδια εάν κινδυνεύσουμε ποτέ από τη Ρωσία, διότι από την Τουρκία, διότι από την Τουρκία κινδυνεύσαμε, υπέστημεν εισβολή, κατοχή, δημιουργία ψευδοκράτους, 6.000 νεκρούς, 200.000 εκτοπισμένους, δηλαδή το 33% του πληθυσμού της Κύπρου, έτσι, 1.500 αγνοούμενους και άλλα 5-6 εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας, και δεν είδα να αντιδρά η υπερευαίσθητος Ευρώπη όπως αντιδρά στην Ουκρανία, αλλά ούτε και εμείς το ζητήσαμε να αντιδράσει. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, να θυμόμαστε, αγαπητοί συνάδελφε, γιατί είστε και διδάκτορ, από τη... Υποψήφια, υποψήφια, σας ευχαριστώ. Ναι. Αγαπητοί λοιπόν συνάδελφε εν ακαδημαϊκή κοινότητη, αντιλαμβάνεστε ότι το διεθνές δίκαιο δεν είναι λάστιχο ούτε à la carte. Είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος ισχύει εις βάθος χρόνου μονίμως ο ίδιος, εκτός αν έχουμε κάποια βελτίωση, έτσι, μονίμως ο ίδιος, και περιλαμβάνει όλα τα μέρη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν παραλογίζομαι. Όχι, όχι, προς Θεού, κύριε καθηγητά. Θα φτάσω, επειδή και ο χρόνος μας πιέζει, θα φτάσω και σε μια προτελευταία ερώτηση, η οποία, να ξέρετε, ότι έχει έρθει και από πολλούς ακροατές μας. Πώς σήμερα, με όλο αυτό το πλαίσιο που περιγράψατε, επηρεάζεται η Ελλάδα οικονομικά, και αν συμφωνείτε με κάποιους εκπροσώπους διεθνών φορέων που μιλούν για επισητιστική κρίση το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι το βλέπουμε ήδη, δηλαδή, ότι η επισητιστική κρίση όσον ούπο θα ενσκύψει, διότι η Ουκρανία, έτσι, από τη μία, και η Ρωσία από την άλλη, είναι βασικές εξαγωγικές χώρες σε θέματα δημητριακών, σίτου κτλ. Εκτός βεβαίως και από το φυσικό αέριο, το οποίο, προσέξτε, θα έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην Ευρώπη, και ήδη φαίνεται, τη στιγμή που βλέπουμε τη Γερμανία και την Ολλανδία να βγαίνουν και να λένε αφθαδώς, ευθέως, ότι κύριοι, εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε εμπάργκο στο φυσικό αέριο της Ρωσίας, διότι οι οικονομίες μας είναι άμεσα εξαρτώμενες από αυτό. Όταν θα ολοκληρωθούν αυτοί οι μηχανισμοί που λέτε τροφοδοσίας και αντικαταστάσεως του ενός αερίου με άλλο ή με άλλους ενεργειακούς τρόπους, τότε θα σταματήσουμε. Εγώ ρωτώ, αυτό το φυσικό αέριο το οποίο θα λαμβάνει η Γερμανία και η Ολλανδία, διότι η Γαλλία το 82% των ενεργειακών της αναγκών το καλύπτει με πυρηνική ενέργεια. Πέστε μου, σας παρακαλώ, πώς θα τα πληρώνουν αυτά, το φυσικό αέριο, στη Ρωσία η Γερμανία και η Ολλανδία? Προφανώς από ανοιχτούς απεζικούς διάβλους, οι οποίοι δεν υφίστανται ούτε αυτοί εμπάργκο μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας και Ρωσίας και Ολλανδίας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, είδατε ότι σήμερα η Ινδία ολοκληρώνει ένα παράλληλο SWIFT, το οποίο θα συνεργάζεται με τον ρωσικό παράγοντα, ούτως ώστε να μπορεί η Ινδία να πληρώνει πετρέλαιο, φυσικό αέριο και τρόφιμα, έτσι, τα οποία εισάγει από τη Ρωσία. Ανάλογο δίκτυο SWIFT, εσωτερικού πια, ας το πούμε ευρασιατικού SWIFT, κάνει και η Κίνα.
Δηλαδή, τελικώς η χρήσιμη λύθη είναι στην Ευρώπη. Και όχι όλοι οι Ευρωπαίοι, οι πλέον πυθύνοι οι Ευρωπαίοι. Πόσοι έστειλαν όπλα από τους 27 Ευρωπαίους στη Ρωσία, οι 11. Νομίζω ότι θα μείνω και θα τελειώσω αυτή μας την κουβέντα με τους χρήσιμους ηλιθίους, ίσως γιατί πραγματικά, κύριε καθηγητά, δεν θα θέλαμε να ανήκουμε σε αυτούς. Φεύ, όμως. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, ναι, πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Πραγματικά ήταν τιμή να σας φιλοξενήσουμε. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Παρακαλώ όμως, ναι, αν είναι δυνατόν να μου αποστείλετε για το αρχείο μου τα λεχθέντα. Βεβαίως, βεβαίως, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Yeah.